Κλείστο τώρα. Σπάστο, σπάστο. Δεν έπεσε. Είναι έτοιμος, έτοιμος, έτοιμος. Όλοι έτοιμοι είμαστε. Ναι, ναι. Θα έχουμε να περάσει και τώρα πάμε στα νοκάουτ, εκεί που μετράει. Οι πρώτες σκέψεις. Εντάξει, το πούμε χθες. Στόχος ήταν να πάμε να παίξουμε το παιχνίδι και το χειαστή, ας πούμε. Πιστεύω ότι εντάξει, όσο προετοιμαστήκαμε σήμερα, να καταφέρουμε να παίξουμε ένα δυνατό παιχνίδι αύριο, ώστε να μπορέσουμε να πάμε στην τελική φάση που είναι τελικός απέναντι στην επόμενη ομάδα. Τους είδαμε διαφορετικούς σε σχέση με όπως τους ξέραμε. Τουλάχιστον απέναντι στους Ιταλούς συνεργάστηκαν, πίεσαν, έσπρωξαν πράγματα που δεν έκανε κρότα στα προηγούμενα. Εντάξει, είναι μια νέα ομάδα και αυτή με αλλαγές, με καινούριο προπονητή. Έχουν κίνητρο απέναντί μας γιατί τους κερδίσαμε πέρυσι μέσα στο σπίτι τους και έτσι πως τους κερδίσαμε. Δεν θέλουν να πάρουν και αυτή τη λογική μια εκδίκηση όπως έχω διαβάσει, αλλά από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας. Στόχος μας είναι να πάμε στο τελικό και αυτό θα καταφέρουμε να κάνουμε αύριο. Γιάννη, ο Σάλτς, ο οποίος έκανε λόγο για εκδίκηση, είπε ότι εσύ ουσιαστικά πήγες μόνος στο Λαμποράλ στο Final Four μια τρομερή σεζόν και χαρακτήρισε καταλογικό παίχτη το Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αν εσύ έπρεπε να ξεχωρίσει κάποιους από τους Κροάτες που αν σταματήσατε θα είχε γίνει μισή δουλειά, ποιοι θα ήταν? Δεν είναι σωστό να μιλάμε τι έκανα εγώ, τι έκανε ο Γιάννης, γιατί εδώ είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα. Είμαστε 6 νέοι παίχτες στην ομάδα. Πρέπει να στηρίξουμε την εθνική ομάδα ό,τι και να γίνει στο αποτέλεσμα αύριο και μεθαύριο. Από εκεί και πέρα, εμείς προσπαθούμε να βρούμε όσο μπορούμε ακόμα και σήμερα, να βρούμε όσο μπορούμε τη χημεία μας. Μέσα σε 15 μέρες δεν είναι εύκολο. Όπως είπα και πριν, 6 νέοι παίχτες. Η ομάδα έχει εντελώς ανανεωθεί. Από εκεί και πέρα από αυτούς τους ξέρουμε τον Μπογδάνοβιτς, τον Σάριτς, τον Νούκιτς, τον Σίμον. Έχει καλή μονάδα, είναι καλή ομάδα. Παίζουν δυνατά, σκληρά και αυτό θα επιδιώξουν να κάνουν και αύριο. Το θέμα είναι εμείς να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Και υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν έχουν παίξει στο κάτω παιχνίδι με την εθνική. Τι κουβέντα πρέπει να γίνει με αυτά τα παιδιά, γιατί και εσύ πήξεις. Γίνεται κάθε μέρα, αλλά δεν είναι εύκολο να το αφημιώσει μέσα σε λίγες ώρες. Πρέπει να το νιώσουμε στο παιχνίδι ότι είναι κρίσιμο το παιχνίδι και να ας μπουν μέσα και να δώσουν το καλύτερο του αυτό. Κανένας δεν θα τους πει και θα πέσουμε όλοι πάνω τους να τους φάμε, να τους πλακώσουμε ότι μάγκες ώρα δεν κερδίσαμε αύριο δηλαδή και τώρα από ό,τι είχαμε και εντάξει. Η ομάδα είναι καινούργια, άλλαξε. Και συν τη άλλη, κάποιοι παίκτες θα φύγουν μετά από αυτή τη διοργάνωση και θα έρθουν πάλι καινούργιοι παίκτες. Άρα, όπως βλέπουμε, όλα αυτά τα χρόνια που υπήρχαν οι αποτυχίες, τα τελευταία 5 χρόνια, είναι ευκαιρία για τα νέα παιδιά να γαλουγηθούν και να παίξουν σκληρά και να το νιώσουν μέσα την ομάδα τους. Μου δίνει ευκαιρία τώρα να μιλήσω για τα παιδιά. Να νιώσουν την ομάδα ότι το να αποτύχουμε αύριο, ας πούμε, ή μεθαύριο, δεν το θέλω. Θέλω να πάω στην Ολυμπιάδα, γι' αυτό είμαι εδώ. Αλλά να τους δώσουμε την ευκαιρία ότι θα υπάρχει και του χρόνου και του παραχρόνου να καταφέρουν αυτοί οι ίδιοι να φτάσουν την ομάδα ψηλά. Κάτι τελευταίο, έχεις αναφέρει ότι μπορεί να είναι τελευταία σου χρονιά. Άρα στο μυαλό σου υπάρχει στην πίσω σκέψη ότι έχεις ένα παραπάνω κίνητρο. Στο κίνητρο, μα γι' αυτό είμαι εδώ και γι' αυτό ήμουν και πέρσι και πρόπερσι. Θεωρώ ότι δίνω την καλύτερη μου αυτή τα τελευταία όλα τα χρόνια που είμαι στην ομάδα από το 2005 μέχρι τώρα. Το δίνω γιατί μ' αρέσει, γιατί αγαπάω την ομάδα και γιατί είναι για την χρόνο. Δεν το κάνω για κανένα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.